Αποκαλυπτικές μαρτυρίες ανατρέπουν την αρχική εκδοχή για τον θάνατο του πρώην υπουργού του Πασόκ, Ψήφη Βαλιράκη. Η σύζυγός του Μίνα Παπαθεοδόρου αλλά και ο δικηγόρος της οικογένειας Γιώργος Σπύρου, επικαλούμενοι μαρτυρίες ανθρώπων της περιοχής της Ερέτριας, μιλούν ευθέως για ανθρωποκτονία. Η κηδεία που επρόκειτο να γίνει σήμερα στου Παπάγου αναβλήθηκε και ορίστηκε η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Έχει οριστεί αρμόδιος πραγματογνώμονας. Υπάρχει συνεργασία ημών με υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας και τις ιατροδικαστικές αρχές. Αποκαλυπτικές είναι οι μαρτυρίες που έχουν καταγράψει οι αξιωματικοί του λιμενικού τμήματος Ερέτριας. Σύμφωνα με αυτές, την ώρα που ο πρώην υπουργός κινείται με το φουσκωτό του προς το πεζονήσι, ο καπετάνιος ενός αλλιευτικού άρχισε να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς γύρω του. Μάλιστα, οι δύο άντρες φαίνεται να λογομάχησαν. Τα απόνερα του αλλιευτικού προκάλεσαν, όπως κατέθεσαν οι μάρτυρες, έντονη ταλάντωση στο φουσκωτό, με αποτέλεσμα ο Ψήφης Βαλιράκης να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στη θάλασσα. Εκδήλωσαν μια επιθετική συμπεριφορά απέναντι στον χειριστή του φουσκωτού σκάφου, στον Ψήφη τον Βαλιράκη, η οποία κλιμακώθηκε εκ μέρους τους, κάνοντας περιστροφές γύρω από αυτόν με το αλλιευτικό σκάφος τους, το οποίο είναι ένα τρεχαντήρι μήκους περίπου 8 μέτρων, όπως περιγράφηκε δηλαδή από τους μάρτυρες. Ο δικηγόρος της οικογένειας Βαλιράκη εκτίμησε ότι είναι απίθανο ο πρώην υπουργός να χτυπήθηκε από τη δική του προπέλα. Αναφορικά με το κίνητρο του δράστη, είπε ότι είναι πιθανό να σχετίζεται με την επαγγελματική του στάση και την ιδιοκτησιακή του αντίληψη για τη θάλασσα, που προκαλεί εχθρική στάση προς τους μη επαγγελματίες ψαράδες. Πρέπει να προεκλείσει να τον προκάλεσαν και πάλι να είχαν κακές διαθέσεις αυτοί που το είχαν. Ο Ψήφης, παρά τα 77 του, δεν νομίζω ότι θα είχε πρόβλημα. Πρέπει να χτυπήθηκε. Ο κριτικός υπουργός ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, στον οποίο απευθύνθηκε χθες με επιστολή της η σύζυγος του Ψήφη Βαλιράκη, κάνοντας λόγο για ανθρωποκτονία και ζητώντας εντατικοποίηση των ερευνών, ανταποκρίθηκε άμεσα. Όλες οι πτυχές της υπόθεσης θα ερευνηθούν εξονυχιστικά, τόνισε ο υπουργός. Ήδη στην Ερέτρια έφτασαν με εντολή του Γιάννη Πλακιωτάκη ανώτατα στελέχη του λιμενικού για να συνδράμουν στο έργο της προανάκρισης. Εργάζονται νυχθημερών για το σκοπό, με σκοπό να συλλέξουν το υλικό που προβλέπεται. Αυτή είναι άλλωστε και η βούληση και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έχει δώσει εντολή για την πλήρη διαλεύκανση κάθε πτυχής του ατυχήματος. Υπενθυμίζεται πως από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι ο θάνατος του πρώην υπουργού οφείλεται σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες προήλθαν από θλόν και τέμνον όργανο. Ένα τέτοιο όργανο είναι και η προπέλα ενός σκάφους, οπότε είναι πιθανόν με βάση τις συνθήκες και τα γενικότερα ανακριτικά στοιχεία να είναι ένα τέτοιο, να έχουν προκληθεί από μια προπέλα, και υπήρχαν και κάποια στοιχεία συνεπακόλουθου πνιγμού. Και στόχος και σκοπός μας είναι μετά την περάτωση της προανάκρισης να μην εφίσταται καμία σκιά, καμία υπόνοια και κυρίως κανένα ερωτηματικό. Οι αξιωματικοί του λιμενικού που χειρίζονται την υπόθεση έχουν στα χέρια τους περιγραφές των ατόμων καθώς και τα χαρακτηριστικά του αλλιευτικού σκάφους, το οποίο επέβαιναν και εκτιμούν ότι είναι πλέον θέμα χρόνου να βρεθεί ο ιδιοκτήτης του και όσοι ήταν πάνω σε αυτό.